Την πάντως μοιον δόξαν, την εξανθρώπων σπάρισαν και τον δεσπότην τέκουσαν την Φωσιλάρων Αγίας Βόλου.
γενέθεως το ανάγνωσμα. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως και είδεν ο Θεός το φως ό,τι καλόν και διεχώρησεν ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσε νύχτα και εγένε το εσπέρα και εγένε το πρωί ημέρα μία. Και είπεν ο Θεός γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζον αναμέσων ύδατος και ύδατος και εγένε το ούτω. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρησεν ο Θεός αναμέσων του ύδατος του επάνω του στερεώματος και αναμέσων του ύδατος του υποκάτω του στερεώματος και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών και είδεν ο Θεός ότι καλόν και εγένε το εσπέρα και εγένε το πρωί ημέρα Δευτέρα και είπεν ο Θεός συναχθεί το είδωρ το υποκάτω του ουρανού η συναγωγή μίαν και οφθεί το ηξηρά και εγένε το ούτω και συνήχθη το είδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τα συναγωγάς αυτών και όφθη η ξηρά και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας και είδεν ο Θεός ότι καλόν και είπεν ο Θεός βλαστισά το η γη βοτάνιν χόρτου σπύρον σπέρμα καταγένος και καθομοιότητα και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών ου το σπέρμα αυτού εν αυτό καταγένος επί της γης και εγένετο ούτω και εξήνεν γεν η γη βοτάνιν χόρτου σπύρον σπέρμα καταγένος και καθομοιότητα και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών ου το σπέρμα αυτού εν αυτό καταγένος επί της γης και είδεν ο Θεός ότι καλόν και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί ημέρα τρίτη προφητείας Ιωνά το ανάγνωσμα. Εγένε το λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον του αμαθή λέγον ανάστηθη και πορεύθητη εις Νινεβή την πόλην την μεγάλην και κήρυξον εν αυτή ότι ανέβη η κραυγή της κακίας αυτής προς με και ανέστη Ιωνάς του φυγήν εις Θαρσής εκ προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιώπην και έβρε πλοίον βαδίζον εις Θαρσής και έδωκε τον άβλον αυτού και ανέβη εις αυτό του πλεύσε με ταυτόν εις Θαρσής εκ προσώπου Κυρίου και Κύριος εξήγηρε πνεύμα μέγα εις την θάλασσαν και εγένε το κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευε του συντριβήνε και εφοβήθησαν οι ναυτικοί και ανεβών έκαστος προς τον Θεόν αυτού και εκβολήν επίησαντο των σκευών τον εν το πλοίο εις την θάλασσαν του κουφιστήνε υπ' αυτών. Ιωνάς δε κατέβη εις την κοιλίαν του πλοίου και εκάθευδε και έρεγχε. Και προσήλθε προς αυτόν ο προρεύς και είπεν αυτό «Τις ήρεγχεις, ανάστα και επικαλού τον Θεόν σου, όπως διασώσει ο Θεός ημάς και ουμή απολόμεθα». Και είπεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού «Δεύτε βάλωμεν κλήρους και επιγνώμεν την ως ένεκεν η κακία αυτή εστίν εφημάς και έβαλον κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί Ιωνάν και είπον προς αυτόν απάγγειλον ημίν την ως ένεκεν το κακόν τούτο εν ημίν τι σου η εργασία εστί και πόθεν έρχει και πού πορεύει και εκ ποίας χώρας και εκ ποίου λαού εισί και είπε προς αυτούς δούλος Κυρίου ημί εγώ και Κύριον των Θεών του ουρανού εγώ σέβομαι. Ως επίησε την θάλασσαν και την ξηράν, και εφοβήθησαν οι άνδρες φόβον μέγαν, και είπον προς αυτόν, τι τούτο επίησας, διότι έγνωσαν οι άνδρες ότι εκ προσώπου Κυρίου ειν φεύγον, ότι απήγγειλαν αυτοίς, και είπον προς αυτόν, τι ποιήσω μένση, και κοπάσει η θάλασσα αφημών, ότι η θάλασσα επορεύεται
και εξήγηρε μάλλον κλείδωνα. Και είπεν Ιωνάς προς αυτούς, άρατε με και εμβάλετε με εις την θάλασσαν και κοπάς η θάλασσα αφημών, διότι έγνωκα εγώ ότι διεμέ ο κλείδων ο μέγας ούτως εφημάσαιστη. Και παρεβιάζοντο οι άνδρες του επιστρέψε προς την γην και ούκι δύναντο, ότι η θάλασσα επορεύεται και εξηγείρετο μάλλον επ' αυτούς, και ανεβόησαν προς Κύριον και είπων, μηδαμός Κύριε, μη απολόμεθα ένεκεν της ψυχής του ανθρώπου τούτου, και μη δώσε φημάς αίμα δίκαιον, διότι σύ Κύριε, ον τρόπον ευούλου πεποίηκας. Και έλαβον τον Ιωνάν, και ανέβαλον αυτόν εις την θάλασσαν, και έστει η θάλασσα εκ τους άλλου αυτής. Και εφοβήθησαν οι άνδρες φόβο μεγάλο των Κύριων, και έθισαν θυσίαν το Κυρίο, και ύφξαντο τα σευχάς. Και προσέταξε Κύριος κήτη μεγάλο, κατά ποιήν τον Ιωνάν, και είναι Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Και προσήφξα το Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού, εκ της κοιλίας του κήτους, και είπεν, ευώησα εν θλίψη μου προς Κύριον τον Θεόν μου, και εισήκουσέ μου, εκ κοιλίας άδου κραυγής μου ήκουσα ας φωνής μου. Απέρριψάς με εις βάθη καρδίας θαλάσσης, και ποταμοί εκύκλωσάν με, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Καγώ είπον, απώς με εξ οφθαλμών σου, άρα προστήσω του επιβλέψε με προς ναών των Άγιών σου. Περιεχή θυμίδωρ έως ψυχής μου, άφησος εκύκλωσέ με εσχάτη. Έδι η κεφαλή μου εις χυσμάς ωραίων, κατέβην εις γην, εις η μοχλή αυτής κάτοχη αιώνη, και αναβεί το εκθορά στη ζωή μου προσέ, Κύριε ο Θεός μου. Εν το εκλείπειν εξ εμού την ψυχήν μου, του Κυρίου εμνήστην, και έλθει προσέ η προσευχή μου προς ναών των Άγιών σου. Φυλασσόμενη μάταια και ψευδή, έλεον αυτής εγκατέλειπον, εγώ δε μεταφωνείς εν έσεως και εξομολογήσεως θύσωση όσα ευξάμην αποδώσωση η σωτηρία μου το Κυρίο. Και προσέταξε Κύριος το κήτη και εξέβαλε τον Ιωνάν επί την ξηράν. Και εγένεται ο λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον, ανάστηθη και πορεύθη της Νινεβή την πόλη την μεγάλην, και κήρυξον εν αυτή κατά το ρήμα το έμπροσθεν, ω εγώ ελάλησα προσέ. Και ανέστη Ιωνάς και πορεύθη εις Νινεβή, καθά ελάλησεν αυτό Κύριος, η δε Νινεβή ειν πόλης μεγάλη το Θεό, ως η πορείας οδού τριών ημερών. Και ήρξα του Ιωνάς, του εισπορεύεστε εις την πόλη ως η πορείαν ημέρας μιας, και εκήρυξε και είπεν, έτη τρεις ημέρε και Νινεβή καταστραφήσετε. Και επίστευσαν οι άνδρες Νινεβή το Θεό, και εκήρυξαν εις θείαν και ενεδίσαντος άκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Και ίγκυσεν ο λόγος προς τον βασιλέα της Νινεβή και εξανέστη από του θρόνου αυτού, και περιήλετο την στολήν αυτού εφέ αυτού, και περιεβάλετο σάκον και εκάθισεν επισποδού, και εκηρύχθη και ερέθη εν την Νινεβή πέρα του βασιλέως και παρά των μεγιστάνων αυτού λεγόντων, οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα πρόβατα μη γευσάστοσαν μηδέ, νεμέστοσαν μηδέ είδωρ πιέτωσαν, και περιεβάλλοντος άκους οι άνθρωποι και τα κτίνη και ανεβόησαν προς τον Θεόν εκτενώς, και απέστρεψαν έκαστος από τις οδού αυτών της πονηράς και από τις αδικίας της εν χερσήν αυτών λέγοντες, «Τις είδεν ή μετανοήσει ο Θεός και παρακληθήσετε και αποστρέψει εξοργής θυμού αυτού και ουμή απολόμεθα». Και είδαν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τον ονδόν αυτών των πονηρών, και μετενόησεν ο Θεός επί την κακία, ή ελάλησε του ποιήσε αυτής, και ού και ποιήσε. Και ελυπήθη Ιωνάς λύπην μεγάλην, και συνεχήθη, και προσήφξα το προς Κύριον και είπεν, «Ω Κύριε, ουχούτι οι λόγοι μου, έτι όντως μου εν τη γη. Δια τούτο προέφθασα του φυγήν εις Θαρσής, διότι έγνων ότι σύ ελεήμονη και η κτήρμον
μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί κακίες. Και νυν, Δέσποτα Κύριε, λάβε την ψυχήν μου απ' εμού, ότι καλόν το αποθανήν με μάλλον ή ζήν με. Και είπε Κύριος προς Ιωνάν, εις φόδρα αλληλείπεις εσύ. Και εξήλθεν Ιωνάς εκ της πόλεως, και εκάθισεν απέναντι της πόλεως, και επίησεν εαυτός κοινήν, και εκάθητο υποκάτω αυτής εν σκιά, έως ου επίδει τι έστε τη πόλη. Και προσέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθη, και ανέβη υπέρ κεφαλής Ιωνά, του είναι σκιάν υπεράνω της κεφαλής αυτού, του σκιάζειν αυτό από τον κακόν αυτού, και εχάρη Ιωνάς επί τη κολοκύνθη χαράν μεγάλην. Και προσέταξε ο Θεός κόλλη και οθυνή τη επαύριον, και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και έγαινε το άμα, το ανατήλε τον ήλιον, και προσέταξε ο Θεός πνεύματι καύσονη συγκαίοντη, και επάταξε ο ήλιος επί την κεφαλήν Ιωνά, και ολιγοψύχησε, και απελέγετο την ψυχήν αυτού και είπε, καλόν μη αποθανήν με ή ζήν με. Και είπε Κύριος ο Θεός προς Ιωνάν, «Η σφόδρα λελείπεις εσύ επί την κολοκύνθη» και είπε «Σφόδρα λελείπει με εγώ έως θανάτου» και είπε Κύριος «Σήμενε φύσομ υπέρ της κολοκύνθης υπερείς ουκ εκακοπάθησας ουδέ εξέθρεψας αυτήν ή εγεννήθη υπονύκτα και υπονύκτα απόλετο εγώ δε ου φύσομε υπέρ Νινεβή της πόλεως της μεγάλης ενή κατοικούσι πλοίους ή 12 μυριάδες ανθρώπων ήτινες ου κέγνωσαν δεξιάν αυτών ή αριστεράν αυτών και κτήσαν».